ενώ κουρδικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τουρκικά F-16 ρίχνουν βόμβες φωσφόρου σκοτώνοντας παιδάκια, ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία δήλωσε ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να αποκρούσει μια χερσαία εισβολή από την Τουρκία. Ο Σλεμαλεύ Νταμιρέλ, ευρωβουλευτής GUE-NGL, δήλωσε: «Οι βομβαρδισμοί γίνονται στις περιοχές όπου η Ρωσία και οι ΗΠΑ ελέγχουν τον εναέριο χώρο. Άρα και οι δύο χώρες πρέπει να έχουν δώσει το πράσινο φως για αυτή την επιθετικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να ήταν τυχαίο που ο Ερντογάν έδωσε την εντολή για αυτή την επίθεση κατά την πτήση της επιστροφής του ταξιδιού του από την Ασία, όπου συνάντησε μεταξύ άλλων τον πρόεδρο των ΗΠΑ». Ο επικεφαλής του SDF, Μαζλούμ Αμπντή, δήλωσε στο Associated Press ότι ο στρατός που έχει υπό την εξουσία του προετοιμάζεται για μια τέτοια επίθεση από τότε που η Τουρκία έκανε χερσαία επίθεση στην περιοχή το 2019. «Εάν η Τουρκία επιτεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή, ο πόλεμος θα επεκταθεί σε όλες τις περιοχές, υπονοώντας την Νότιο Τουρκία, και όλοι θα πληγωθούν από αυτό», τόνισε ο ίδιος. Μια εικόνα, το τι θα πάθουν οι Τούρκοι στη Συρία μετά τις πρόσφατες παραλαβές φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων από τους Κούρδους. Στις 23:50 της 4ης Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε κίνηση ελικοπτέρου στην περιοχή της Μετίνας. Το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Σκόρσκι καταρρίφθηκε από τις κινητές ομάδες μας, αναφέρει η ανακοίνωση του YPG. Πρόσφατα κουρδικές δυνάμεις χτύπησαν με ρουκέτες την τουρκική συνοριακή περιοχή Κιλίτς, δείχνοντας στην Τουρκία τι ακριβώς την αναμένει εφόσον εισβάλλει για μία ακόμα φορά στη Συρία. Πληροφορίες φέρνουν τους Κούρδους να έχουν στήσει παγίδες σε πάρα πολλά σημεία, με στόχο να προκαλέσουν με καταδρομικού τύπου πολύ νέκρες απώλειες, τις οποίες θα προβάλλουν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μάθει ο τουρκικός λαός το τουρκικό Βιετνάμ. Το πολύ άσχημο είναι ότι η Τουρκία κάνει και πάλι ό,τι θέλει, καταπατώντας μια ολόκληρη λίστα διεθνών νόμων, και όλοι την επιπλήττουν με δηλώσεις. Κάτι που μας υπενθυμίζει ότι αν συμβεί κάτι στο Αιγαίο θα είμαστε μόνοι μας και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε οποιαδήποτε βοήθεια το πρώτο διάστημα. Αυτό το γνωρίζει η στρατιωτική ηγεσία και γι' αυτό έχουμε και τα ανάλογα σχέδια για οτιδήποτε επιχειρήσει να πράξει η Άγκυρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.